Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά και κάποιες τις εμπειρίες μας από την ομαδική δουλειά που γίνεται στο ΙΟ, γιατί άκουσα πριν περί ηλεκτροφυσιολογίας και περί ανάγκης ομάδας. Αυτό ισχύει 110%, όχι 100%, και νομίζω ότι είναι και εύκολο σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που υπάρχει πληθώρα προθύμων ανθρώπων και εξειδικευόμενων και ειδικευόμενων να μπουν όλοι και στο πνεύμα και να τους αρέσει η ηλεκτροφυσιολογία και να ασχοληθούν με την ηλεκτροφυσιολογία όπως ήδη γίνεται στο Πανεπιστημιακό Ιστορείο. Και χαίρομαι πολύ που δεν είναι one man show, αλλά υπάρχει μια ομαδική δουλειά και έτσι γίνεται και από μένα και από τον κύριο και από όλους που έπονται. Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, τι έγινε τώρα εδώ, δεν προχωράνε οι διαφάνειες, να μιλήσουμε λοιπόν για τη διάγνωση και τη διαφοροποίηση και την διαχείριση της συγκοπής. Είναι ένα μάθημα το οποίο με είχε αφήσει πάρα πολλέ ο κ. Χάχαλης πολλές φορές να κάνω στους φοιτητές. Να πούμε ότι έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα όσον αφορά το TIL test στις τελευταίες οδηγίες. Ουσιαστικά έχει υποβαθμιστεί. Να πούμε επίσης ότι έχουν αλλάξει και κάποια δεδομένα πάλι όσον αφορά το ρόλο της ηλεκτροσφυλικής μελέτης στο διαχείριση αυτών με υπεραριθμία και στο ότι για να γίνεται σε διδυσμητικό αποκλεισμό να τίθεται ένας βηματοδότης θα πρέπει να υπάρχει πρώτα μια ηλεκτροσφυλική μελέτη, αλλιώς μιλάμε για εμπειρική βηματοδότηση. Θα αποχωρήσω αυτές τις διαφάνειες και θα πω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικά και τα οποία παραβλέπονται συχνά, γιατί ο καθένας όπως έχει μάθει δύσκολα αλλάζει τον τρόπο σκέψης του. Πρώτον, ότι όταν έχουμε μια συγκοπή και κολπική μαρμαγή, που λόγω της κολπικής μαρμαγής οφείλεται η συγκοπή, βέβαια αυτό είναι κάτι σπάνιο, μια συχνή απάντηση και αριθμία που προκαλεί συγκοπή, αλλά δεν είναι σύνηθες. Η συνηθέστερη αριθμία που προκαλεί συγκοπή είναι κοιλιακή ταχυκαρδία. Εν πάση περιπτώσει, αλλά όταν συμβεί αυτό πρέπει να γίνεται ablation του κολπικής μαρμαγής. Ξεκινάμε ένα άλλο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι όταν έχουμε τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας στα πλαίσια δομικής καρδιοπάθειας, ακόμα και είναι πάνω από 35%, αν δεν είναι αυτή, αν υπάρχει πρόστομα της δομικής καρδιοπάθειας, τότε... Τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Είναι αλφα ένδειξη ο Εν πάση περιπτώσει, η συγκοπή, να θυμόμαστε, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Μιλάμε βέβαια για την απώλεια των αισθήσεων, η οποία οφείλεται σε μείωση της εγκεφαλικής σημαντικής ζωής που είχε αυτόματη επανάκτηση των αισθήσεων ο ασθενής και πλήρη επανάκτηση των αισθήσεων και διαρκεί περίπου στα 3 λεπτά. Και ποιες είναι οι αιτίες? Αν τις ξέρουμε τις αιτίες, τότε μπορούμε να διαχειριστούμε και να φανταστούμε και πώς θα... Ποιες είναι και πώς θα διαχειριστούμε από εκεί πέρα τον ασθενή που έρχεται στα ΤΕΠ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο οι ασθενείς που έρχονται στα ΤΕΠ. Λοιπόν, είναι αυτή η οποία είναι η αθώα, η οποία είναι η αντανακλαστική, η νευροκαρδιογενής, η περιστασιακή, πείτε τι όπως θέλετε, όπου έχουμε μείωση της πίεσης λόγω αγκιοδιαστολής και λόγω λίμνανσης του αίματος στα κάτω άκρα και έχουμε και μητρώση των καρδιακών σφίξεων και συνήθως συνυπάρχουν και τα δύο. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια κατηγορία η οποία θα πρέπει να την ξέρουμε. Άρα έχουμε τις εξής περιστάσεις: μετά το φαγητό, μετά την ούρηση, μετά την αφόδευση, μετά τη συγκινησιακή φόρτιση, μετά την έντονη ορθοστασία, μετά το βήχα, μετά το φτέρνισμα, μετά την άσκηση, μετά το έντονο φαγητό, μετά το πολύ φαγητό, συγγνώμη. Όλες αυτές είναι οι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συγκοπή λόγω ενός κακού αντανακλαστικού που συμμετέχει το παρασυμπαθητικό. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία βλέπετε, θα σας βάλω λίγο να φαίνεται και το επιλογές δίκτυο, η οποία είναι αυτή εδώ η περιοχή, είναι οι καταστάσεις όπου έχουμε μια ορθοστατική υπόταση, συνήθως λόγω φαρμάκων και σπανιότερα λόγω κάποιων διαταραχών του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Άρα λοιπόν έχουμε φάρμακα τα οποία προκαλούν υπογκεμία, προκαλούν υπόταση, έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν Πάρκινσον, έχουν ηρεμία, έχουν ζαχαρόδη διαβήτη που έχουμε ανεπάρκεια στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Και η τρίτη κατηγορία είναι η καρδιακή συγκοπή, και εδώ είναι όλα τα λεφτά, γιατί αυτός ο ασθενής είναι ο οποίος κινδυνεύει αν φύγει. Γιατί πολύ απλά, όπως λέω και στους φοιτητές, η συγκοπή πολλές φορές σε αυτή την κατηγορία είναι η τυχερή εκδοχή του ευνίδιου καρδιακού θανάτου. Δηλαδή το ίδιο συμβάν σε μια επόμενη φορά μπορεί να μην έχει την ευτυχή κατάληξη της πλήρης αποκατάστασης των αισθήσεων του ασθενούς
γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουμε μια αιθμία που αυτοτερματίζεται, αλλά την επόμενη φορά μπορεί να έχουμε μια αιθμία που αντί τον αυτοτερματισμό της, να έχουμε την εκφύλησή της σε μια πιο κακοήθεια αιθμία, μάλλον μια κακοήθεια αιθμία που να εξελιχθεί χειρότερα, με άλλα λόγια, σε κοιλιακή μαρμαγή και να έχουμε, ευνίδιο καρδιακό θάνατο και μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Ξέχασα να σας πω ότι όταν μιλάμε για τη συγκοπή, μην το μπερδεύουμε με τον αποτραπέντε ευνίδιο καρδιακό θάνατο, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση όπου δεν παρεμβαίνουν εξωτερικά γιατροί με φάρμακα, με συμπιέσεις, με απεινίδωση και όλα αυτά. Μιλάμε για αυτόματη αποκατάσταση του ασθενούς. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία θα πω 5 πράγματα όσον αφορά τις αριθμίες. Πάμε παρακάτω. Αφήνω αυτά και θα πω, τα είπαμε όλα αυτά εδώ πέρα και πάμε για την καρδιακή συγκοπή. Η καρδιακή συγκοπή, λοιπόν, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι συνήθως δεν έχει πρόδρομα συμπτώματα, όπως έχουν οι άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένα αίσθημα παλμών, να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να βρούμε στο καρδιογράφημα λογικά κάποια στοιχεία και πολύ σημαντική ερώτηση είναι αν ο ασθενής έχει ευνίδιο καρδιακό θάνατο στην οικογένειά του. Και πολύ σημαντική ερώτηση είναι αν έχει ο ίδιος ο ασθενής δομική καρδιοπάθεια ή στεφανία νόσο. Άρα πάμε να τα δούμε λίγο όλα αυτά. Ποιες είναι οι αριθμίες οι οποίες μπορεί να κάνουν καρδιακή συγκοπή? Είναι οι βάδια αριθμίες και είναι οι κοιτάχοι αριθμίες. Οι βάδια αριθμίες μπορεί να είναι παροδικές ή μπορεί να είναι μόνιμες. Με άλλα λόγια, να σας έρθει ένας ασθενής στο νοσοκομείο με βάδια αριθμία μπροστά σας, και αυτός μπορεί να είναι ένας πλήρης κολποκυλιακός αποκλεισμός ή μια εξεσημασμένη φλογοκομική βραδικαρδία, ένας υψηλού βαθμού δευτέρου κολποκυλιακός αποκλεισμός. Και τι είναι αυτό, ηλίου φαλινότερο, να καταλάβετε ότι αυτό είναι το αίτιο που του έχει προκαλέσει τη συγκοπή. Όμως υπάρχει και η προσωρινή, η διαλείπουσα βάδια αριθμία, η διαλείπουσα βλάβη στην κολποκυλιακή αγωγή, όπου εκεί πώς θα σκεφτούμε ότι ο ασθενής μπορεί την ώρα που κάνει τη συγκοπή και τώρα είναι σχετικά καλά να έπαθε κάποιο συμβάν σε σχέση με τη σφίξη της καρδιάς του. Αν δούμε λοιπόν ότι ο ασθενής μας έχει ένα διδυσμητικό αποκλεισμό, που είτε είναι διδυσμητικός αποκλεισμός, πάσχουν δύο δεσμίδες από τις τρεις κάτω από το πρώτο του χείς, δηλαδή είτε μπλοκ του αριστερού σκέλους, είτε ΛΑΧ και ΧΜΠΠ, είτε LPH και ΧΜΠΠ, αυτός ο ασθενής, όπως λέω συχνά, αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι δεν πρέπει να του πείτε ότι εντάξει δεν έχει τίποτα, σηκωφύγε. Αυτός ο ασθενής χρειάζεται περαιτέρω διερεύνησης. Άρα, ο ασθενής, ο οποίος άσχετα και αν έχει μπροστά μας φλεβόκομπο ένα προς ένα, αλλά έχει διδυσμητικό αποκλεισμό με όλα αυτά που σας είπα, πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο. Το άλλο σενάριο είναι οι ταχυκαρδίες. Οι ταχυκαρδίες, έχουμε την κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία πάλι μπορεί ο ασθενής να έρθει μπροστά μας με κοιλιακή ταχυκαρδία και να πει ότι έχει κάνει συγκοπή τα προηγούμενα λεπτά, αλλά αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Γιατί είναι σπάνιο, γιατί συνήθως η κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία θα προκαλέσει τη συγκοπή, είναι αιμοδυναμικά σημαντική. Ο ασθενής μπορεί να έχει, μάλλον, άμα διαρκέσει τόσο πολύ, θα εκφυλιστεί σε κοιλιακή μαρμαγή. Το ευτυχές σενάριο είναι να έχουμε μια κοιλιακή ταχυκαρδία που διαρκεί λίγο, εμένους, αλλά λίγο, τέλος πάντων, δεν διαρκέσει πάρα πολύ και θα αυτοτερματιστεί. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός ο ασθενής που έχετε μπροστά μας, που πάλι και αυτός είναι σε φλεβόκομβο ή τέλος πάντων σε μια baseline κατάσταση κολπικής μαρμαγής χωρίς να έχει μεγάλη κοιλιακή συχνότητα, ή είχε κάποιο επεισόδιο πάθη το οποίο μπορεί να σχετίζεται με κοιλιακή ταχυκαρδία, είναι κάθε ασθενής ο οποίος έχει δομική καρδιακή νόσο, που έχει περάσει με άλλα λόγια ένα έφραγμα, που έχει μια μυοκαρδιοπάθεια, είτε αυτή λέγεται διατατική, είτε ακόμα και στα πρώιμα στάδια της διατατικής που δεν είναι πολύ χαμηλό το πλάσμα, είτε λέγεται υπερτροφική, είτε λέγεται αριθμιογόνος, μυοκαρδιοπάθεια, ο ασθενής αυτός μπορεί να έχει κάνει κάτι όσον αφορά τις αριθμίες και θα πρέπει να ψαχτεί παραπάνω. Άρα, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παραμείνουν που έχουν κάνει ένα συγκοπτικό επεισόδιο και οι οποίοι έχουν είτε κλάσμα κάτω από 35%, ότι για οποιασδήποτε αιτιολογία, ακόμα και πάνω από 35% αν έχουν περάσει κάποιο έφραγμα ή αν έχουν κάποια γνωστή μυοκαρδιοπάθεια, με άλλα λόγια, αν έχουν δομική καρδιακή νόσο. Και θυμηθείτε και πάλι αυτό που σας είπα στις καινούργιες οδηγίες, ότι ο ασθενής που έχει παράδειγμα τους κάνει ένα 45 κλάσμα, έχει κάνει συγκοπή και έχει περάσει ένα έφραγμα, ας πούμε, και έχει μια ουλή στο κατατοπίσει το τείχωμα,
Ναι, μεν εσείς και εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και να μπει, να αποκληθεί εκεί η κοιλιακή ταχυκαρδία και μετά από αυτό να πάει απεινιδωτή, αλλά πλέον είναι και στις οδηγίες ότι αυτός ο ασθενής δικαιούται με ένδειξη 2α να πάει απεινιδωτή αμέσως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι καταστάσεις αυτές οι οποίες θα βάλουν τον ασθενή κατά πέφτουν ομπέλ, δηλαδή πώς θα σκεφτούμε ότι ο ασθενής έχει μια δομική καρδιοπάθεια ή όχι περάσει κάποιο έμφραγμα. Φυσικά θα έχει μεγάλη σημασία η φυσική εξέταση και το προηγούμενο ιστορικό. Τα βλέπετε εδώ πέρα, να ήδη αμέσως σας λέω αυτό που το έχω τονίσει ήδη, αν έχει ο ασθενής σοβαρή καρδιακή νόσο, στεφανία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, χαμηλό κλάσμα, είναι high risk. Δηλαδή αυτός ο ασθενής δεν πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο, με άλλα λόγια. Φυσικά κάθε ασθενής πάνω από 40 χρόνια, ειδικά που παίρνει και υπερτασικά φάρμακα, θα πρέπει να κάνει έλεγχο, να κάνει έλεγχο όπως έχει και ορθοστατική υπόταση, με να βλέπουμε αν λοιπόν μετά την παραταταμένη ορθοστασία πέσει, μετά τα 3 λεπτά πέσει η πίεσή του συστολική κάτω από 90 ή αν πέσει κατά απόλυτο αριθμό η συστολική πάνω από 20 βαθμούς ή η διαστολική κάτω από 10 βαθμούς. Επίσης, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο βασικό, το οποίο όλοι στην απεργία μας το έχουμε κάνει. Ο ασθενής, το πρώτο σκέλος της φυσικής εξέτασης είναι η όψη του ασθενούς. Μην ξεχνάμε να βλέπουμε επίσης το θέμα της όψης, δηλαδή αν είναι οχρός. Με άλλα λόγια, όλοι την έχουμε πατήσει να έχουμε βάλει έναν άνθρωπο μέσα με συγκοπτικό επεισόδιο και ποια είναι η αιτία του. Η αιτία του είναι μια υπογκαιμία. Πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι έχει ένα χαμηλό αιματοκρίτη. Πού οφείλεται επίσης, οφείλεται στο ότι κάνει μέλαινες. Και εδώ είναι ένα κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε επίσης και μας προκαλεί σύγχυση. Ναι, μεν ο ασθενής ο οποίος έχει πάθει ένα έφαμα και παίρνει ασπιρίνη, μπορεί να έχει κάνει ένα συγκοπικό επεισόδιο επειδή μπορεί να έχει πάθει μια αριθμία λόγω της ουλής που φέρει μετά το έφαμα, αλλά η ίδια η ασπιρίνη, το σαλοσπίρι που φέρνει, μην ξεχνάτε ότι μπορεί να του έχει προκαλέσει και μέλαινες και νόσεις και να του έχει κατακαιμνήσει τον αιματοκρίτη και γι' αυτό το λόγο, όπως κάνει λόγω υπογκαιμίας και συγκοπή. Άρα, αυτά τα έχουμε στο μυαλό μας και δεν παίρνουμε βιαστικά συμπεράσματα. Τώρα, εδώ αυτός ο πίνακας, που δεν έχω τη διάθεση να διαβάζω τους πίνακες, γιατί μπορεί να τους διαβάσετε και οι ίδιοι κι εσείς, σας δείχνει ποια είναι τα χαρακτηριστικά σε ένα καρδιογράφημα, τα οποία θα πρέπει να σας βάλουν σε υποψία ότι ο ασθενής μας κάτι έχει. Αυτά τα περισσότερα από αυτά ήδη σας τα έχω πει. Ήδη σας έχω μιλήσει για το δεδυσμητικό αποκλεισμό, αλλά πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι όταν κάποιος έχει Q στο καρδιογράφημα, αυτό μπορεί να σημαίνει μια μυοκαρδιοπάθεια ή μπορεί να σημαίνει ένα παλιό έφραγμα. Τώρα, ο ασθενής επίσης, ειδικά οι νεότεροι, θα πρέπει οι νεότεροι λόγω ηλικία που εμφανίζονται με συγκοπή, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις καναλοπάθεις. Δηλαδή να κοιτάζουμε αν, τι γίνεται με το QT, αν είναι παραταμένο, αν είναι βραχή που είναι πάρα πολύ εξαιρετικά σπάνιο, αν έχουμε εικόνα μπουργκάντα, αν έχουμε εικόνα κακοήθους που έμεσα επαναπόληση και σας δείξω κάποια συμπεράσματα, κάποιες εικόνες από αυτά. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα της καθημερινής κλινικής πράξης, ένας ασθενής ο οποίος κάνει συγκοπικό έξω από νοσοκομείο. Έχει αυτό το καρδιογράφημα στην ηρεμία. Κοιτάξτε πώς γίνεται μόλις ανεβαίνει στην κόπωση. Κοιτάξτε εδώ πώς παρατείνεται το QTAF και κοιτάξτε αμέσως μετά πώς ακόμη πιο πολύ παρατείνεται. Δυστυχώς ο ασθενής αυτός έχει χαθεί από το follow-up, γιατί όταν του είπαμε ότι έχει μια ψηλή πιθανότητα να έχει σύνδρομο long QTAF, κοιτάξτε το QTAF σε πήγε 5,94. Φυσικά δεν ξέρω γιατί, για ψυχολογικούς λόγους δεν αποδέχτηκε αυτό που του είπαμε ότι χρειάζεται περαιτέρω διεύθυνση και μην με ρωτήσετε τι είχε απογίνει, αλλά χάθηκε. Αλλά είναι μια απόδειξη ότι πρέπει αυτοί οι ασθενείς που έχουμε μια υποψία με το QTAF να διευνούνται και με τεστ κόπωσης για να δούμε αυτό που συμβαίνει στο σύνδρομο του μακρύ QTAF, που είναι η παράτασή του επί άσκησης. Αυτό που θα δείτε επίσης είναι μια εικόνα εδώ. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτή την κόμβωση τη μικρή που κάνει το TAF, η οποία έβαλε σε υποψία τον αρχικό γιατρό που τον είδε να τον παραπέμψει σε μας και να γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος. Μάλλον ο έλεγχος είχε γίνει ήδη από τον γιατρό, τον αποστέλλοντα, με τεστ κόπωσης, όπου φάνηκε ότι είχε μια παράταση του QTAF. Κοιτάξτε εδώ ένα άλλο παράδειγμα που με τα λύπη μου λέω επίσης, δεν ξέρω τι είχε απογίνει, αποπομπή από ιδιώτη γιατρό στην Πάτρα. Αυτό το παιδί είχε ένα κλασική περίπτωση QTAF, το σοκ QTAF. Είναι το μοναδικό που έχω δει τόσο καιρό QTAF στη ζωή μου και είχε ένα QTAF γύρω στο 320, είναι παθολογικό. Δεν είχε οικογενειακό ιστορικό, αλλά χρειάζεται περαιτέρω ψάξιμο όπως και, να το κάνουμε. Και όταν έχετε κάποιες υποψίες και λέτε, πριν πάρετε τηλέφωνο τον ειδικό για να ρωτήσετε, μήπως βλέπεις εικόνα εδώ μπουργκάντα, μήπως κάτι δεν σας αρέσει,
Τι είναι αυτό που πρέπει να ψάχνετε στην εικόνα Μπουγκάντα? Πρέπει να δείτε όταν έχει ένα μπλοκ δεξιού σκέλους και δείτε εδώ την εικόνα μετά το άρθρο νούμενο να πηγαίνει η κλίση κατά, να έχει μια σχεδόν οριζόντια φορά, τέλος πάντων, να είναι αρκετά λοξή και να μην κατεβαίνει κατά κάτω. Όταν έχετε λοιπόν αυτή την υποψία, βάλτε και το καρδιογράφημα στη Βένα V2 στο δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα για να αποκαλύψετε ένα κλασικό Μπουγκάντα τύπου 1. Αυτό είναι ένα κλασικό Μπουγκάντα τύπου 1. Έχει την εικόνα του μπλοκ δεξιού σκέλους, αλλά μετά το άρθρο νούμενο δεν κατεβαίνει το δυναμικό απότομα από κάτω κάτω, αλλά υπάρχει αυτή σαν η διαγώνια σφορά που είναι ενδεικτικό του Μπουγκάντα. Άλλες περιπτώσεις με την κακοήθη, με την κακοήθη που έχει με επαναπόλωση, όπου φαίνεται αυτή η κόμβωση στο τελικό σημείο του QRS, και επίσης ότι αντί να πηγαίνει προς τα πάνω, που συνήθως αυτό απαντάται σε νεαρά άτομα, έχουμε μια οριζόντια φορά ή κατιούσα φορά που είναι κακά προγνωστικά στοιχεία της πρώιμης αυτής επαναπόλωσης, επειδή δηλώνουν κακοήθη επαναπόλωση, αλλά δεν ξέρουμε και πώς να χειριστούμε πλέον αυτούς τους ασθενείς ακόμα, στα πλαίσια πρωτογνής πρόληψης μας λείπουν data για αυτούς τους ασθενείς. Θα σας περιγράψω επίσης εντάχει αυτό το καρδιογράφημα. Είναι ένα καρδιογράφημα το οποίο έχει ευρέων και ωραία ταχυκαρδία, σταθερή. Έχει ένα ασθενή μας, βλέπετε εδώ και κάποια fusion beats, είναι μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Το ηρεμίας δεν φαίνεται κάτι. Το πάω γρήγορα γιατί έτσι το βλέπουμε και εμείς γρήγορα την πρώτη φορά. Το καρδιογράφημα, το υπέρυθος δεν δείχνει κάποια σοβαρά πράγματα. Έχει μια ταχυκαρδία που βλέπετε ότι είναι από το χώρο εξόδου, μάλλον τη δεξιά κοιλιά, στο χώρο εξόδου. Δεν πληρούνται κριτήρια για την αριθμιογόνωμια καρδιοπάθεια, αλλά άμα δούμε ξανά το καρδιογράφημά του και προηγούμενα καρδιογράφηματά του, τι βλέπουμε εδώ? Κοιτάξτε αυτά, αυτό δεν είναι παράσιτο, αυτό είναι το κύμα ε και θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας σε συνδυασμό με τα αρνητικά ταφ, τα οποία είναι πέραν της V2. Όταν έχουμε αρνητικά ταφ πέραν της V2 είναι πάντα παθολογικά και αμέσως τοιχειοθετούνται τα κριτήρια για να πούμε ότι ένας ασθενής μας είχε την αριθμιογόνωμια καρδιοπάθεια και γι' αυτό έκανε την αριθμία που του είχε προκαλέσει και το συγκοπικό επεισόδιο. Και αυτό που σας είπα και πάλι, ότι ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποια προβλήματα δομικής καρδιοπάθειας και έχει για συγκοπικό επεισόδιο, δεν είναι η λύση το loop. Η λύση, όσο και επιθετικό να σας φαίνεται, είναι ο απνιδωτής. Αυτός ο ασθενής είχε και επεισόδιο ενός sustained VT σε ένα holter, έκανε ένα συγκοπικό επεισόδιο, είχε και μια φλεβοκομική παχυκαρδία. Τι θα του κάνατε? Θα του βάζατε βηματοδότη και ένα εξεβήτα αποκλειστή, ILR, διενέργεια υφέ ή απνιδωτή? Διαλέξαμε το τελευταίο. Και λίγο μετά από την εμφύτευση του απεινιδωτή, ενώ έπαιρνε και βιταμπλό και είχε μια κατάλληλη εκφόρτιση του απεινιδωτή. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να σας θυμίσω και τα εξής. Βλέπω πολλές φορές παραπομπές από συναδέλφους και καλά κάνετε και τα παραπέμπετε άμα νιώθετε κάποια ανασφάλεια, φυσικά αυτό είναι το σωστό, όπου έχουμε μια βάρδη καρδία με ταυτόχρονη παράταση του ΠΠ διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα αντανακλαστικό μηχανισμό που προκαλεί νόσο του κολποκυλιακού κόμβου με ταυτόχρονη παράταση του ΠΠΕ διαστήματος. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι το επεισόδιο οφείλεται σε μια ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού. Οι ενδείξεις, τι μας λένε τα guidelines, ότι ένας ασθενής ο οποίος παθαίνει AV block, ας πούμε ότι έχει υψηλού βαθμού αυτός, θα βάλει σε ένα βηματοδότη, όπως βλέπετε τον πάνω πίνακα, όταν έχει ενδογενές τρίτου ή δευτέρου βαθμού AV block. Ενδογενές σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ταυτόχρονη παράταση του ΠΠΕ διαστήματος. Όταν λοιπόν έχει ο ασθενής σας και νόσο του κολποκυλιακής αγωγής και ταυτόχρονη παράταση του ΠΠΕ διαστήματος, σημαίνει ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας αντανακλαστικής συγκοπής. Ωστόσο, και αυτός ο ασθενής, αν είναι πάνω από 40 χρονών και έχει επανελειμμένα αυτά τα κακοήθη επεισόδια, και αυτός πρέπει να βάλει βηματοδότη. Λοιπόν, με αυτά όλα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας πάω και πάλι να ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία μου σε αυτό το ωραίο συνέδριο.